Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, τα τελευταία χρόνια η ψηφιοποίηση των τραπεζικών εργασιών προχωράει με γοργούς ρυθμούς. Ήταν άλλωστε ένα από τα βασικά προαπαιτούμενα που έθετε το Ταμείο Ανάκαμψης στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα για να μπορέσει να ενισχυθεί με ζεστό κρατικό χρήμα που στη συνέχεια θα δανειοδοτήσει στους ενδιαφερόμενους επενδυτές για να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους. Είναι προϋπόθεση για να μπορεί το τραπεζικό κεφάλαιο να επιτελεί πιο αποτελεσματικά το ρόλο του, δηλαδή να συμβάλλει στην πιο γρήγορη αναπαραγωγή του κεφαλαίου για να παράγεται περισσότερη υπεραξία, άρα κέρδος. Να εξασφαλίζονται οι επιχορηγήσεις και ο δανεισμός στους επιχειρηματικούς ομίλους με πιο συνοπτικές διαδικασίες, χωρίς καθυστερήσεις και χρονοτριβή. Ο ρόλος και η σημασία των τραπεζών στην καπιταλιστική οικονομία είναι πρωταρχικός για την ανάπτυξή της και τις επενδύσεις. Έτσι δεν είναι τυχαίο που στην καπιταλιστική οικονομική κρίση όλες οι κυβερνήσεις φρόντισαν πρωτίστως στην ενίσχυσή τους. Οι τελευταίες εξελίξεις με την κατάρρευση των τραπεζών επιβεβαιώνει τα αδιέξοδα αυτού του συστήματος ότι είτε με περιοριστική πολιτική, είτε με εκτεταμένη κρατική παρέμβαση, είτε με χαμηλά, είτε με υψηλά επιτόκια, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Ανεξάρτητα αν ακόμη δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με ακρίβεια σε τι βαθμό θα επηρεάσουν αυτές οι εξελίξεις στο υπόλοιπο χρηματοπιστωτικό σύστημα, είναι δεδομένο ότι η κατάρρευση μιας τράπεζας αντανακλά την αδυναμία κερδοφόρας επένδυσης των υπερσωρευμένων κεφαλαίων. Το ερώτημα όμως που τίθεται είναι το εξής. Έχει οδηγήσει η ψηφιοποίηση των τραπεζών, την οποία υποστηρίζουν όλες οι κυβερνήσεις, σε κάποια βελτίωση της συμπεριφοράς των τραπεζών απέναντι σε μικροκαταθέτες και δανειστές, σε βελτίωση των όρων και των συνθήκων δουλειάς των εργαζομένων? Η απάντηση είναι όχι. Η πείρα και στον τραπεζικό κλάδο τα τελευταία χρόνια επιβεβαιώνει πως αντί η εξέλιξη της τεχνολογίας και οι ψηφιακές λύσεις να αξιοποιούνται προς όφελος των αναγκών των εργαζομένων και του λαού, σχεδιάζονται, εφαρμόζονται και αξιοποιούνται προς όφελος του μεγάλου κεφαλαίου και με κριτήριο το καπιταλιστικό κέρδος και τη διασφάλιση αστικής εξουσίας. Αντί δηλαδή η ψηφιακή μετάβαση να εξασφαλίζει λιγότερες ώρες σταθερής δουλειάς για τους τραπεζοϋπάλληλους, αντί να μειώνει την εντατικοποίηση της εργασίας, να αναδιανέμεται το προσωπικό σε άλλες υπηρεσίες, συμβαίνει το αντίθετο. Πιο συγκεκριμένα, η καθιέρωση του ψηφιακού χρήματος και της πιστωτικής κάρτας ως de facto μέσο πληρωμής επικυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ήταν μόνο η αρχή. Η γενίκηση της ψηφιοποίησης των τραπεζικών εργασιών που ακολούθησε τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει σε κλείσιμο χιλιάδων καταστημάτων και σε κύματα απολύσεων με τη μορφή κυρίως της εθελούσιας εξόδου. Το 2010 λειτουργούσαν στη χώρα μας 3.700 καταστήματα και σήμερα μόλις 1.300. Αντίστοιχα, πάνω από 30.000 τραπεζοϋπάλληλοι έχουν φύγει τα τελευταία χρόνια. Ταυτόχρονα, οι εξελίξεις αυτές έχουν οδηγήσει σε τεράστιο φόρτο εργασίας και εντατικοποίηση της δουλειάς όσων έχουν απομείνει, με εντυπωσιακή αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσής τους, αξιοποιώντας νέα και παλιά εργαλεία όπως η στοχοθεσία, οι αξιολογήσεις, σύνδεση παραγωγικότητας με το μισθό και άλλα. Στόχος συνολικά του τραπεζικού κεφαλαίου είναι να στρέψει τους πελάτες, ιδιώτες και επιχειρήσεις στα λεγόμενα ψηφιακά κανάλια εξυπηρέτησης, διαθέτοντας σημαντικούς πόρους σε αυτή την προσπάθεια, ενισχύοντας και επενδύοντας σε τμήματα IT και στο αντικείμενο των ψηφιακών υπηρεσιών, για να εκτελούνται όσο το δυνατόν περισσότερες τραπεζικές εργασίες μέσω ηλεκτρονικών μέσων. Η πανδημία ήρθε και επιτάχυνε όλη αυτή τη διαδικασία. Οι τράπεζες ήταν επίσης ένας από τους κλάδους που εφαρμόστηκε πρώτα το νέο εργαλείο της ψηφιακής κάρτας που προβλέπει ο γνωστός νόμος Χατζηδάκη. Την ίδια ώρα που λες είναι καταγγελίες εργαζομένων ότι τους ζητείται να χτυπήσουν την κάρτα τους και να πάνε στο σπίτι τους και από εκεί να ανοίξουν τον υπολογιστή και να συνεχίσουν να δουλεύουν, κάτι που αποδεικνύει ότι ούτε το ωράριο διασφαλίστηκε, ούτε η κατάργηση των απλήρωτων υπεροριών. Οι τράπεζες επίσης και οι υπόλοιπες εταιρείες του κλάδου, διαχείριση δανείων, εξυπηρέτηση πελατών, ίσπραξης, εφάρμοσαν εκτεταμένα και καθιέρωσαν την τηλεργασία, καταστρατηγώντας το ωράριο, αυξάνοντας τις ώρες δουλειάς, κρατώντας σε πολλές περιπτώσεις τους εργαζόμενους σε ετοιμότητα 24 ώρες το 24ωρο, ενώ την αξιοποίησαν, όπως αποδείχθηκε στις δύο τελευταίες απεργίες, ως απεργοσπαστικό μηχανισμό. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των τραπεζών, την ίδια στιγμή, οδηγεί χιλιάδες δανειολήπτες και μικροκαταθέτες να βλέπουν τα δάνειά τους να απορρίπτονται από αυτόματα ψηφιακά συστήματα, να μην μπορούν να βρουν λύσεις για τα δάνειά τους, να καλούνται να εξυπηρετήσουν τις συναλλαγές τους μόνο ηλεκτρονικά ή μέσα από μηχανήματα, να εξυπηρετούνται από αυτόματους ψηφιακούς ταμείες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για ανθρώπους ιδιαίτερα μεγαλύτερης ηλικίας που δεν έχουν την ίδια εξοικείωση με την τεχνολογία. Στην επαρχία έχουν αφήσει ολόκληρες περιοχές χωρίς καταστήματα τραπεζών και οι εργαζόμενοι, οι αγρότες, οι μικροί βιοπαλαιστές καλούνται να διανύσουν μέχρι και 70 χιλιόμετρα για να φτάσουν στο πιο κοντινό κατάστημα τράπεζας.
Για να μπορέσει σήμερα ένας πελάτης να εξυπηρετηθεί σε κάποιο κατάστημα τράπεζας για εργασίες που δεν εκτελούνται στο ΓΙΣΕ, απαιτείται ραντεβού, το οποίο μπορεί να χρειαστεί να προγραμματιστεί και ένα μήνα νωρίτερα. Απαιτεί επίσης μεγάλη προσπάθεια και χρόνο για να μπορέσει σήμερα ένας πελάτης να έρθει σε επαφή, έστω τηλεφωνικά, με μία από τις εταιρείες διαχείρισης δανείων που έχουν πάρει τα κόκκινα δάνεια από τα funds, για να προχωρήσει σε κάποιο διακανονισμό, να ρυθμίσει τις οφειλές του πριν βγει σε πληστηριασμό το σπίτι του. Την ίδια στιγμή όμως, οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, τα εξώδικα, οι κατασχέσεις, η αυτόματη καταγγελία συμβάσεων, η ακύρωση ρυθμίσεων παίρνουν τη μορφή χιονοστιβάδας. Το επιτελικό αστικό κράτος και ο ψηφιακός μετασχηματισμός δίνουν τη δυνατότητα στις τράπεζες και στα διάφορα κοράκια με το πάτημα ενός σκουμπιού να κινούν νομικές διαδικασίες, να κάνουν ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, όπως νομοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ, να παίρνουν τα σπίτια και τα μικρομάγαζα του λαού. Το πάτημα ενός σκουμπιού επίσης είναι αρκετό για να φύγουν σε μια μέρα εκατοντάδες εργαζόμενοι από τις τράπεζες με τα διάφορα προγράμματα οικειοθελούς αποχώρησης. Με fast-track διαδικασίες, οι τράπεζες έχουν αποσχίσει τα τελευταία χρόνια ολόκληρες υπηρεσίες και τμήματα, μεταφέροντας τραπεζικές εργασίες μαζί με τους τραπεζοϋπάλληλους σε άλλες εταιρείες, χάνοντας βασικά δικαιώματα. Και την ίδια στιγμή, αυτό το επιτελικό κατά τα άλλα κράτος, αυτή η επιλεκτική ψηφιοποίηση δεν μπορούσε να δει επί 12 λεπτά τα δύο τρένα που κινούνταν στην ίδια γραμμή. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, οι μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις του τελευταίου διαστήματος για το δυστύχημα στα Τέμπη, οι καθοριστικές σχεδόν καθημερινές παρεμβάσεις των κομμουνιστών, των εργατικών σωματείων, έξω από τις εταιρείες κοράκια που είναι έτοιμες να πατήσουν το κουμπί του πληστηριασμού, έξω από τα σπίτια που επιχειρούνται εξώσεις, είναι ελπιδοφόρες, επιβεβαιώνουν περίτρανα το εύστοχο σύνθημά μας ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Αναδεικνύουν αυτό που το ΚΚΕ επιμένει να φωτίζει, ότι οι ανάγκες μας και τα κέρδη των καπιταλιστών είναι ασυμβίβαστα, ότι οι τεράστιες δυνατότητες που προσφέρει η εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, αντί να απελευθερώνει τον άνθρωπο, να βελτιώνει τη θέση και τη ζωή των λαϊκών στρωμάτων, δυστυχώς επιδεινώνει τους όρους ζωής και δουλειάς, αυξάνει τις κοινωνικές ανισότητες, θυσιάζονται ακόμα και ανθρώπινες ζωές, όσο υπάρχει στη μέση του κριτήριο του κέρδους. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η τεχνολογία στην υπηρεσία των λαϊκών αναγκών, σε ένα ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης, θα μπορούσε να αντιμετωπίσουν προβλήματα που σήμερα δεν μπορούν να λυθούν. Το ΚΚΕ σε αυτή την προοπτική καταθέτει όλες τις δυνάμεις. Μόνο το ΚΚΕ αναδεικνύει τις διαχρονικές ευθύνες όλων των κομμάτων που κυβέρνησαν και είναι πρόθυμοι να κυβερνήσουν, που υπηρετούν την πολιτική της υπεράσπισης του κεφαλαίου και του κράτους των επενδυτών. Μόνο το ΚΚΕ παλεύει να είναι σήμερα πιο ισχυρός ο λαός και από καλύτερες θέσεις, να παρεμποδίζει αντιλαϊκά μέτρα, να αποσπά κατακτήσεις και να ανοίγει τον δρόμο της ανατροπής του σοσιαλισμού-κομμουνισμού. Και αυτό προϋποθέτει ισχυρό ΚΚΕ στους καθημερινούς αγώνες και σε όλες τις κάλπες και αδύνατα τα κόμματα που κυβέρνησαν και ετοιμάζονται πάλι να ξαναπάρουν την αντιλαϊκή σκυτάλη, να την πάνε ακόμα παραπέρα από εκεί που την έχει φτάσει η σημερινή κυβέρνηση. Καλή δύναμη.